Καλημερούδια, τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Ελπίζω όλοι και όλες να είστε πάρα πολύ καλά και να έχετε την υγεία σας πάνω απ' όλα, το πιο σημαντικό. Όσοι με ακολουθείτε στο Instagram θα ξέρετε γιατί είμαι έτσι ταλέπορη. Το έχω φτιάξει το μαλλί μου ως μπούκλα, θα σας πω γιατί τα κατάφερα, παρόλο που δεν μπορούσα, ζορίστηκα και λέω κάτω. Πριν την περασμένη εβδομάδα έφερε ο Αλέξανδρος στο σπίτι μια ίωση, γύρισε το παιδί, μια μέρα με λίγο πυρετούλη, πέρασε μια ίωσούλα. Οκ. Okay. Είπα κι εγώ, εντάξει, μια παιδική ίωση είναι. Την κόλλησα. Ωραία, βγάλει την, την έχεις βγάλει. Εντάξει, σου φέρω εγώ σε λίγο άλλη. Και την κόλλησα, παιδιά, κι εγώ. Είναι η δεύτερη χειρότερη ίωση που έχω περάσει στη ζωή μου μετά την ανεμοβλογιά. Γιατί την ανεμοβλογιά, τη θυμάμαι, μου έχει μείνει ανεξίτηλη. Πέφερα με την ανεμοβλογιά. Και πάρα πολύ χάλια, τόσος πόνος στο κορμί που δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι για να πάω στην κουζίνα, στο μπάνιο, δεν μπορούσα να σηκωθώ, υπέφερα από τους πόνους, ειδικά στη μέση. Και σκεφτείτε τη δεύτερη μέρα που ήμουν άρρωστη, δεν μπορούσα να πάω καν στον παθολόγο να με ακούσει, να με δει, να δούμε τι γίνεται. Και πήρα γιατρού σως και ήρθαν σπίτι και ευτυχώς... Που το έκανα αυτό και δεν είπα άστο, δεν μπορώ να σηκωθώ, ας κάτσω, γιατί είχα και ακροαστικά. Έχω ακροαστικά ακόμα, δεν ξέρω, τώρα πίνω αντιβίωση, είμαι σε μια τέτοια ωραιότατη κατάσταση. Τώρα πρέπει να την πιω και την αντιβίωση μου, έχω αργήσει και μια ώρα να την πάρω γιατί ξεχάστηκα. Εν τω μεταξύ κάναμε όλα τα τεστ, και εγώ και ο μικρός τα πάντα, να δούμε τι είναι αυτό. Εγώ πιστεύω ότι είναι γρήπη. Δεν βγήκε κανένας μας θετικός σε τίποτα και μου είπαν ότι κυκλοφορεί μια τέτοια ίωση που κάνει όχι πολύ πυρετό, κολλά στα δέκατα, τα οποία σε ρίχνουν πάρα πολύ. Και πάρα πολύ πόνο στο κορμί. Εδώ το παιδί μου κοιμόταν τα μεσημέρια. Πολύ έξαφρο δεν κοιμάται ποτέ μεσημέρια. Σκεφτείτε τι εξάντληση δημιουργεί. Αλλά το δύσκολο της υπόθεσης είναι ότι πριν κάνα μήνα περίπου, κανονίσαμε να φύγουμε ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Το οποίο αυτό είναι να γίνει σήμερα. Έχω συνέλθει, δεν μπορώ να πω. Είμαι απείρετη 4 μέρες. Νιώθω αρκετά καλύτερα τις προηγούμενες ημέρες. Απλά δεν είμαι στο 100% εγώ. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάμε τώρα στο ταξίδι και ότι θα πάνε όλα καλά και θα είμαι καλά να μπορώ να γυρίσω την πόλη. Πάω λοιπόν να πάρω την αντιβιοσούλα μου, την οποία και έχω ξεχάσει, και θα προσπαθήσω λίγο και να βαφτώ. Το μαλλί το φτιάξα, προσπαθώ να μην κάνω πάρα πολλά πράγματα, προσπαθώ να είμαι χαλαρά για να μην επιδεινωθεί η κατάστασή μου, να μπορέσω να πάω, γιατί κρίμα, έχουμε πληρώσει το πάντα και τα αεροπορικά και τα ξενοδοχεία. Τέλος πάντων, έχουν γίνει κάποιες βαλίτσες εκεί, τις οποίες ο Κανάκης τις έφτιαξε χθες. Ο οποίος και εκείνος κόλλησε, αλλά ο Κανάκης του πέρασε πιο καλά. Λοιπόν, κάτσε εδώ. Ωραία, για να πάρω και τη βιταμίνη μου μετά. Αυτή εδώ την Duracell, την τεράστια. Την οποία, να σας πω την αλήθεια, τη μεγάλη που σας έδειχνα. Είχα αρχίσει, αυτές εδώ είναι να σας δείξω, κάνουν δουλίτσα. Είχα αρχίσει να τις κόβω στη μέση, γιατί νόμιζα ότι είμαι ok. Τώρα που είμαι άρρωστη παίρνω ολόκληρη. Την πάρω πιο μετά. Αυτή, να είμαστε καλά, παιδιά. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, φέτος, αν το καλοσκεφτώ, το μοναδικό πράγμα που δεν κόλλησε από τον Αλέξανδρο είναι το κοξάκι. Όλα τα υπόλοιπα τα κόλλαγα, αλλά τα πέρναγα πολύ ελαφριά. Αυτό τώρα, τι να σας πω, με έριξε στα πατώματα. Λοιπόν, θα πάρω μαζί για τσάντα πλάτης αυτήν εδώ. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε. Ένα διάστημα που τη χρησιμοποιήσω πάρα πολύ, την είχα καταχωνιασμένη και λέω, γιατί να μην την πάρω για το ταξίδι μου, να βγει λίγο κι αυτή από το σπίτι η δόλια. Α, πρέπει να τη σηκώσω πιο πάνω, δεν είναι για εκεί κάτω, θα με ταλαιπωρήσει εκεί κάτω 100%. Και είναι πάρα πολύ ωραία τσάντα, είναι από Γκραφέα, κάπως έτσι λέγεται. Είναι λονδρέζικη μάρκα, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω καν αν υπάρχει η εταιρεία αυτή ακόμα, πρέπει να υπάρχει. Και έχει πάρα πολύ ωραίες τσάντες και πολύ ποιοτικές. Αν θέλετε έτσι να μπείτε να ρίξετε μια ματιά. Έλα, για να δω. Γεμάτο φάρμακα είναι εδώ μέσα, να ξέρω. Δεν κουβαλάω κάτι άλλο. Καλά, αυτό είναι το πιο πάνω. Οριακά δεν είναι, εντάξει, την ήθελα εκεί νομίζω, αλλά δεν έχει. Τέλος πάντων, ελπίζω μόνο να μην με ταλαιπωρήσει, γιατί αυτή η τσάντα μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά επειδή έχει αυτό το κούμπομα, θα πρέπει να έχει ένα μαγνητάκι και τώρα πρέπει να κάθεσαι να βάζεις εδώ στην εγγράφ αυτά και λίγο είναι ταλέπορη, αλλά είναι πανέμορφη και το χρώμα της είναι πολύ ωραίο και είχε και μια φουντίτσα κάπου που κρεμόταν, αλλά
Ιδέα δεν έχω που είναι, αλλά θα σας δείξω και λίγο βαλίτσο κατάσταση εκεί που γίνεται χαμούλης. Αυτή εδώ είναι η δικιά μου βαλίτσα, δεν έχει κλείσει ακόμα γιατί έχω να βάλω ένα-δύο πράγματα. Αυτή εδώ είναι του Αλέξανδρου. Και αυτή εδώ είναι του Κανάκη βαλίτσα. Τις πήραμε αυτές από τα Jumbo και είναι πάρα πολύ ωραίες, παιδιά. Και ελαφριές και ό,τι πρέπει για μέσα για την καμπίνα. Βέβαια δεν θα τις βάλουμε στην καμπίνα γιατί μας στείλανε μήνυμα από την αεροπορική ότι πρέπει να τις δώσουμε από κάτω. Γενικότερα προτίμησα να μην πάρω πολλά ρούχα και πράγματα, να είμαι λίγο πιο... Κουράζομαι με το παραμικρό. Να είμαι λίγο πιο προσεκτική με το τι θα πάρω μαζί, να μην κουβαλάμε πολύ, γιατί θα έχει ένας μας και τις τρεις τις βαλίτσες και ο άλλος μας θα πρέπει να έχει το καρότσι με τον Αλέξανδρο, ο οποίος... Ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς, ποιος θα έχει τον Αλέξανδρο? Εσύ. Εσύ, εγώ? Ναι. Και ο μπαμπάς τι θα έχει, τις βαλίτσες? Και θα φύγουμε λοιπόν, θα πάμε, σας είπα, θα πάμε Άμστερνταμ. Νομίζω σας το ξαναπά, δεν θυμάμαι. Θα πάμε στο Άμστερνταμ. Θα πάμε στο Άμστερνταμ και δεν θα πάμε μόνοι μας. Δεν θα πάμε τρεις μας. Ποιος άλλος θα έρθει, για πες μας. Ο Κατερίνος. Ναι. Ο Γεράσιμος, η Σία. Ναι. Ο Σίος. Ναι. Η Εμιλία. Η Εμιλία. Η Εμιλία δεν θα έρθει, αγάπη μου. Γιατί? Δεν θα έρθουν. Γιατί? Δεν έχουν κλείσει εισιτήρια εκεί να έρθουν. Γιατί? Δεν μπορούν να έρθουν, αγάπη μου, θα έρθουν άλλη φορά. Γιατί? Ποιος άλλος θα έρθει? Ο Κωνσταντίνος. Τον είπαμε τον Κωνσταντίνο, άλλος. Εγώ. Ναι. Η μαμά. Ναι. Ο μπαμπάς. Ναι, και ποιος άλλος θα έρθει καλέ? Ισιός άλλος, ο γέλας. Από την Καλαμάτα. Η Αρχόντια, η Ελένη και ο Πέτρος. Ξέχασα. Αυτό είναι που με ανοχώνει. Ο καθρέφτης πώς είναι έτσι. Τέλος πάντων. Είμαστε πανέτοιμοι. Του λέω του Κανάκη ότι με ανοχώνει ότι πρώτη φορά στη ζωή μου έχω τόσο ελαφριά βαλίτσα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Εγώ πιστεύω κάτι έχω ξεχάσει. Σίγουρα θα πάω εκεί και θα θυμηθώ ότι είναι αυτό που έχω ξεχάσει. Βέβαια, δεν έχω πάρει πιστολάκι όμως, έτσι. Σημαντικά. Παίζει μεγάλο ρόλο. Λοιπόν, είμαι πανέτοιμη. Έχω βάλει και τα κοσμηματάκια μου εδώ πέρα από μπάλτερ. Έχω βάλει το σταυρουδάκι μου και έχω βάλει την αλυσιδούλα που είναι από μπάλτερ, η οποία είναι κανονικά έτσι σκέτη. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα κοσμήματά τους. Και έβαλα τη χαντρούλα μου. Τη γαλάζια αυτή. Πολύ ωραία, θα σας τα δείξω σε ένα επόμενο βίντεο. Έτσι πιο καλά, γιατί έχω κι άλλα να σας δείξω. Σε σκουλαρικάκια έχω βάλει εδώ πέρα κάτι καρδούλες με στρασάκια. Ένα απλό αυτό που έχω αγοράσει. Από εδώ έχω ακόμα αυτό. Μόλις γυρίσουμε με το καλό θα πάω να το αλλάξουμε. Και την καρδούλα. Έβαλα τη στέκα μου, την οποία δεν νομίζω ότι θα αντέξει για πάρα πολύ. Θα την αντέξω μάλλον για πάρα πολύ. Το κλασικό μου το ψηλό μου, το παντελονάκι από Trendyol. Και Ζάρα, αυτό που έχει εδώ. Αυτά. Αυτά, για να είμαι άνετη. Θα βάλω και τα αθλητικούλια μου. Και φύγαμε. Καλό καθαρίς, εντάξει. Για γέλια. Δεν έχω κάνει αυτές τις μέρες. Στρώθηκε το κρεβάτι μετά από 8 μέρες ακριβώς. Φοβερό. Μείνετε δεξιά στη διχάλα. Μπήκαμε στο βανάκι που θα μας μεταφέρει τα μπαγάζια μας. Α, όχι, εκεί είναι θέσεις. Νόμιζα ότι ήταν από πίσω, αλλά δεν είναι. Και φύγαμε για... Για... Πού πάμε, καλέ? Στο Άντερνταμ. Στο Άντερνταμ. Στο Άμστερνταμ. Έτσι, μπράβο. Δεν έκανα το πλάνο απ' έξω. Το πλάνο έξω από το αεροδρόμιο. Το μα πάω που πάνω θέλω. Πού να πάμε, πάνω και εσύ. Πού πάμε τώρα, εδώ. Εδώ. Έχουν αλλάξει τα πράγματα πάρα πολύ στο αεροδρόμιο εδώ πέρα γιατί έχουν βάλει μπάρες στις αφήξεις και στις αναχωρήσεις, οπότε και τα αυτοκινητάκια σε αφήνουν κάτω. Και τρόμαξε, του λέω που μας πάτε. Λέω τι έγινε. Επιτέλους, μετά από 32 χρόνια θα πάμε για την γιατί είναι 32 εννοεί. Ναι, όχι, εγώ είμαι 22, η Μαρίνα είναι 32. Και γιατί λες 32 τότε? Έτσι μου είπε, ξεχάστηκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστώ. Κοίτα, Αλέξανδρε! Τέλειο! Hello! 9! Είμαι στο Αλέξανδρε. Εντάξει, μπαμπά κρατάει ο Αλέξανδρε, μην φοβάσαι.
Α, πήρε δύο. Για την αρκούδαση. Γιατί ούτως ή άλλως θα περιμένουμε. Η άλλη εδώ πέρα. Πού την ψάχνει σουντόκου. Άμα γιατί βαρεθώ, τη βαρεθώ. Είναι δυνατόν να μας βαρεθεί. Είναι. Έχω πάρει και τα δύο στυλό, μην μου χαλάσει το ένα και είμαι έτοιμη. Έχω κατεβάσει σουντόκου και στο κινητό. Λαμάτα. Λοιπόν, η Ελένη, έλα εδώ, παιδάκι μου. Έβαλε στην τσάντα της τις τουλίπες και ζήλεψα τώρα και έχω βάλει το καναδάκι. Να μου βάλει και εμένα. Ποιο θα με τραβήξει εμένα με τι τουλίπες. Μπορώ να εκφραστώ και ελεύθερα το τραβάζω. Μπορεί να εκφραστεί όπω θέλει. Στο καλύτερο, θα το μετανιώσει. Θα το κόψει το βίντεο. Βάζω ότι δεν είναι. Φύγε από εκεί εσύ. Ότι δεν είναι οκ για ανηλίκου. Οπότε μπορεί να πει θε. Εντάξει, άσε τώρα μου φύγει. Θα μου φύγει όμω πάλι. Πώ είμαι. Λαχανόκι μου. Θα μου κάψουν τα πλάνα εσύ. Δεν πειράζει. Κάνει και. Α, είμαι και σκηνοθέτη, εγώ και ο Σωτήρης. Θα ζαλιστούν. Θα ζαλιστούν. Θα μου ζαλίσεις τους followers. Όχι, όχι, είμαι ο Τσαφούλιας, παιδιά, είμαι σκηνοθέτης. Ηρεμήστε. Γύρνα με, Έδη μου. Κατ, απολύεσαι. Απολύεσαι. Εδώ. Α, μαν, ευτυχώς που τα είδες, αγάπη μου. Ευτυχώς που τα είδες. Θα τα είχαν, αγάπη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έσαι. Όχι, ξέρετε τι έχω πάθει τώρα. Εγώ πάντα κάθομαι παράθυρο. Και ήρθε ο Αλέξανδρος τώρα. Έκανε μίγα κόλλο. Και εγώ δεν είμαι, έχω τώρα παράθυρο. Την πρόλαβα τη θέση. Διάδρομο δεν έχω ξέρει. Δεν το ξέρω. Κάθονται πάντα τα παιδιά στο παράθυρο. Εγώ πάρα. Δεν τον ξέρω να πάρω μαζί όμως. Ξεκίνησε από κι άλλο. Πρόσεξε, γιατί έχω κι εγώ Instagram. Πρόσεξε. Τι γίνεται, εγώ δεν πάω. Συγγνώμη, εγώ γιατί δεν πήρα κραγιόν. Ποιο πήρε το ωραίο. Με τα γλυτεράκια. Νομίζω αυτό είναι. Ναι. Το πιο ωραίο κραγιόν, γιατί δώσε μου να το δείξω. Αυτό εδώ. Που τρίβεις τα χείλη σου και βγάζει χρυσόσκονη. Είναι τέλειο. Έχει ρωτήσει όλο το αεροπλάνο αν θέλει κρακεράκια και κανείς δεν θέλει τα κρακεράκια της. Θέλαμε κάτι μέσα, λίγο σοκολατίτσα, λίγο κάτι ρε παιδί μου. Εμείς. Βρήκαμε παρατσάκ το σωστό τρένο. Νομίζουμε ότι το βρήκαμε. Γιατί ρε, όχι αυτό το λέει. Να κοιτά. Amsterdam Central. Καλά πάμε, έλα. Παραλίγο ότι θα μπαίναμε σε ένα διόροφο πολύ ωραίο τρενάκι όμως. Θα πηγαίναμε σε άλλη χώρα. Αλλά θα πηγαίναμε σε άλλη χώρα. Νομίζω θα περνάγαμε Αγγλία από κάτω. Υπόγεια. Φτάσαμε. Τι δωματιάρα είναι αυτή. Wow, είναι πάρα πολύ ωραία. Από θέα δεν έχουμε. Αλλά, οκ, okay, γιατί βλέπεις τα κτίρια. Αλλά είναι υπέροχο. Είναι από τα πιο ωραία ξενοδοχεία που έχω μείνει ποτέ στο εξωτερικό. Πάρα πολύ όμορφο και ευρύχωρο. Και έχει και κρεβάτι για τον Αλέξανδρο. Νομίζω ότι θα έχει απλά ένα μεγάλο διπλό, αλλά όχι, έχει και για τον Αλέξανδρο. Και εδώ είναι το μπάνιο. Εντάξει, απλούτσικο, αλλά πολύ ωραία ντουζιέρα, δείτε. Τέλεια. Και εδώ είναι οι ντουλάπες. Και έχει και πολλές ντουλάπες εδώ. Τρία φύλλα και εδώ για να κουμπίσεις. Πάμε να φάμε τώρα γιατί μας περιμένουν κάτω και οι υπόλοιποι. Έχει εδώ και το καφεδάκι, πρέπει να έχει και ψυγείο εδώ από ό,τι πιστεύω βασικά. Δείτε τι ωραία. Τελικά πήραμε φαγητό στο δωμάτιο, γιατί κάτω σερβίρει κάτι φαγητά πολύ περίεργα και τα παιδιά ούτε καν. Αλλά για το δωμάτιο είχε πίτσα
και club sandwich, αλλά δεν σε αφήνα να το φας κάτω. Έπρεπε να το φας στο δωμάτιο μόνο. Να κάνω λίγο με το λινά. Είσαι σίγουρος. Ξυπνήσει από τον ύπνο που δεν έχω κοιμηθεί. Έχει... You're going down? Okay. Πάμε, λέλα. Μόλις μπήκαμε στο ασανσέρ και πάμε να φάμε πρωινό. Να δούμε και τι πρωινό έχει. Ωραίο πρέπει να... Μου φάνηκε ωραίο βασικά γιατί έχει κατεβεί ήδη η Ελένη και μας έστειλε έτσι ένα βίντεο και φαίνεται ότι έχει διάφορα και μπόλικα πραγματάκια. Νιστάζω. Και αυτή εδώ είναι η θέα στο πρωινό. Είναι τέλεια. Πολύ όμορφα. Εδώ ποιος έχει βάλει φαγητό? Η Ματίνα. Ο Γεράσιμος έχει πάρει αυγουλάκια, ομελέτες, μπέικον. Και ο Κωνσταντίνος ακριβώς το ίδιο. Αυγουλάκια, μπέικον και ομελέτες. Και προσπαθεί να σπάσει ένα γκο. Ναι, δεν σε βλέπω έτσι να τελειώνεις ποτέ. Εδώ! Μια χαρά σε βρίσκω. Αυτά είναι για τρεις μέρες που έχω πάρει. Την ομελέτα. Α, φτιάχνουν την ομελέτα φυτό που δείτε. Τι ωραία. Τέλεια. Και τα έχει διάφορα ψωμάκια, κρουασανάκια σοκολάτας, βουτύρου και άλλα κρουασανάκια σοκολάτας, φρούτα. Έχει καφέ, έχει μους και λοιπά. Καλά, είναι πάρα πολύ ωραία. Α, έχει αλαντικά από εδώ. Και εκεί κάτι έχει. Α, εκεί έχει γιαούρτια δημητριακά, εκεί στο βάθος. Το γκρουπ είναι πανέτοιμο. Το γκρουπ. Δεν πήραμε ένα σημαίακι. Όπου φυσάει τώρα και δεν θα μ' ακούτε. Πήραμε ένα δεν πήραμε ένα σημαίακι, να το έχουμε ψηλά. Τι έπαθε καλέ. Α, να βλεπόμαστε που είναι ένας και που είναι ο άλλος. Το πρωινό θα το δούμε. Τέλος πάντων. Είδατε οι φίλοι, οι φίλοι, η φιλία χρόνων. Αγχώνεται αν κρυώνει η γαμπίτσα της, η φιλενάδα της. Έχει αέρα, αυτό είναι το πρόβλημα εδώ. Ότι έχει αέρα, αν δεν είχε αέρα θα ήταν πάρα πολύ ωραία η θερμοκρασία αυτή. Αλλά είναι... Τα πρώτα πλάνα που μπορώ να δω πρέπει να είναι υπέροχο το Άμστερνταμ. Πάμε να δούμε τώρα τι θα δούμε. Εδώ είναι μια γεφυρούλα που ενώνει το ξενοδοχείο μας με το δρόμο, τέλος πάντων. Γιατί το ξενοδοχείο είναι πραγματικά λες και είναι πάνω σε νησάκι. Και δείτε εδώ τι ωραία. Wow. Δείτε πόσο όμορφα είναι. Ένα κύριε που τρώγαμε πρωινό. Πολύ όμορφα, να δείτε το τραβάκι φίλη μου Ελένη. Εδώ πέρα δεν φυσάει. Εκεί στο ξενοδοχείο μας είναι πάρα πολύ ανοιχτά και υπάρχει έτσι ένα θέμα. Τώρα εδώ πέρα η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ καλή. Πηγαίνουμε, μας είπαν στο ξενοδοχείο να πάμε σε μια περιοχή που έχει τρία καναλάκια έτσι ωραία που μπορείς να βγάλεις φωτογραφίες και είναι πολύ έτσι famous το μέρος. Και έχω πάθει πλάκα με το πόσο ποδήλατα υπάρχουν εδώ. Δηλαδή, εντάξει, το ήξερα στο Άμστερνταμ κυκλοφορούν, αλλά άλλο να στο λένε και να το ακούς και άλλο να το βλέπεις. Και πόσος κόσμος αθλείται έξω στο δρόμο που τρέχουν και είναι εντάξει. Αλλά τα ποδήλατα πάνε πλακωμένα έτσι, δηλαδή δεν υπολογίζουν. Πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ που θα περάσεις, πρέπει να περνάς από τη διάβαση για να σταματήσουν και τα ποδήλατα.
Πολύ ωραία. Τώρα περνάμε κάτω από μια γέφυρα. Για να μάλλον περνάει. Α, τρένο! Περνάει το τρένο από πάνω. Βγαίνει γλώσσα τώρα. Άμα δεν τους πω και δύο πράγματα για το Άμστερνταμ, τι θα τα δείξω. Εσύ τα δύο πράγματα θα τα δείξεις κιόλας. Μέσα στο ποτάμι τους το πω. Δεν τα δείξα αυτά, όχι. Τους λέω πόσα πολλά ποδήλατα έχει που το ακούγαμε, αλλά αν δεν το δεις, δεν το καταλαβαίνεις. Ούτε κίνηση υπάρχει εδώ έτσι. Έχει τόσα πολλά ποδήλατα που δεν υπάρχει. Αυτό εδώ τώρα είναι σπίτι. Πολύ καλά καταλάβατε. Και εκείνο εκεί και αυτό εδώ. Εντάξει, σούπερ. Α, περνάει απέναντι το group. Ας περάσω κι εγώ. Κοιτάω εν τω μεταξύ. Επειδή προφανώς και είμαι μπερδεμένη, κοιτάω παντού. Από πού περνάνε, δεν έχω ιδέα. Τι ωραία που είναι. Κοιτάξτε τι ωραία σπιτάκια. Οι πόρτες εδώ. Τι όμορφες. Φοβερά. Για κάνε μας μια ξενάγηση. Τι να δείξω. Το μαγικό Άμστερνταμ, δεν ξέρω πού είμαστε ακριβώς. Έτσι έκανε ο Δούσης. Έτσι έκανε ο Δούσης. Ωραία, εγώ θα είμαι η βιντεογράφος και εσύ θα είσαι ο Δούσης. Βιντεογράφος, τράβαμε καλά κορίτσι μου. Εδώ, λοιπόν, εδώ βλέπετε τα κανάλια στο Άμστερνταμ, είναι μαγικά. Ωραία. Έχετε προσοχή στα ποδήλατα, είναι παντού. Παντού και σε πατάνε. Να γίνει τροχαίο. Τροχαίο με, όχι ποδήλατο, με ποδήλατο. Με ποδήλατο και άνθρωπο. Δείτε εδώ, δείτε εδώ. Τεραν, θα πονικάσουμε και εμείς ένα τέτοιο. Να, κοίτα, αυτό είναι πολύ ωραίο. Wow. Ποια να είναι η γέφυρα τώρα αυτή η διάσημη, να είναι εκείνη. Μπορεί, δεν ξέρω. Θα τα καλά, θα τα περπατήσουμε. Και άλλα σπίτια εδώ, έτσι όπως κατεβαίνουμε να πάμε σε ένα άλλο καναλάκι. Είναι όλα αυτά εδώ και εδώ και από την απέναντι πλευρά έχει σπίτια. Παντού ποδήλατα παρκαρισμένα, παντού ποδήλατα περνάνε. Δεν έχει κίνηση, δεν έχει φασαρία. Είναι υπέροχα, είναι πραγματικά ακόμα καλύτερο από ό,τι το έχω στο μυαλό μου το Άμστερνταμ. Και κοιτάξτε και τα παράθυρά τους, πόσο μεγάλα είναι. Και τα περισσότερα σπίτια έχουν ανοιχτές τις κουρτίνες και βλέπεις δηλαδή το ξενοδοχείο στα απέναντι σπίτια βλέπαμε μέσα τους ανθρώπους και ήταν όλα χωρίς κουρτίνες, αλλά έχουν έτσι πολλά παράθυρα, μεγάλα βασικά. Εντάξει, σαν παραμύθι είναι. Λοιπόν, επειδή ήταν ένα ταξίδι στο οποίο πίστευα ότι δεν θα καταφέρω να έρθω επειδή ήμουν άρρωστη και δεν έχω κοιτάξει τίποτα, πραγματικά δεν ξέρω πού είμαστε, να σας κατευθύνω, θα προσπαθήσω να σας βρίσκω τις περιοχές και να σας λέω στο περίπου. Είναι όνειρικα. Εδώ είναι πάρα πολύ ωραία και σε αυτή εδώ τη γεφυρίτσα. Κοιτάξτε, παρκάρουν τα ποδήλατά τους εδώ, πάνω και από την απέναντι πλευρά και από εκεί. Πόσο ωραία είναι. Και όλα αυτά εδώ είναι σπίτια. Μέσα στα καναλάκια. Κοιτάξτε τι όμορφα που είναι και εκεί. Πω πω, τι ωραία να μένεις εδώ. Είναι υπέροχα. Νάτες και οι πάπιες. Αυτή εδώ μεταξύ, κοιτάξτε εδώ πέρα χρώματα. Υπέροχη. Να δείτε όσο πιο ωραίες εικόνες μπορείτε, γιατί πραγματικά αξίζει και είμαστε εδώ τώρα λίγες. Τι ποδήλατο είναι αυτό που είδαν τα μάτια μου εκεί? Το ποδήλατο, εκεί το είδες? Δεν ενοχλεί η ρόδα. Υπέροχο το ποδήλατο αυτό. Δεν ξέρω αν... έχει και λαμπάκια. Κοιτάξτε, έχει και λαμπάκια. Δεν ξέρω αν κινείται ή αν είναι
διακοσμητικό τώρα. Ειλικρινά αυτά δεν τα ξέρω. Άμα γνωρίζει κάποιο, θα μα πει. Εντάξει, έχει βάλει και αυτοκόλλητα καρδούλες εκεί. Κάναμε μία στάση σε Ολλανδικές κούνιες να παίξουν τα μικρά. Εντάξει, δεν είναι τίποτα συναρπαστικό. Θα τις δικές μας και οι δικές μας κάπως έτσι είναι, πάνω κάτω. Ναι, τώρα δεν μπορώ να σας δείξω γιατί έχει πολλά παιδάκια. Ναι, μόνο που τώρα που έχει είναι ότι στη μέση έχει άμμο, τύπου θάλασσα, και έχει έτσι μερικά παιχνιδάκια που δεν ξέρω αν είναι τα παιδάκια ή αν είναι από τις κούνιες. Ωραία, τουλάχιστον λίγο θα παιδάκια. Αλλά έτσι λίγο να κάνουμε μια στάση κι εμείς. Γεράσουμε! Να ξεκουράσουμε τα κουρμάκια μας. Η μάνα, έλα. Έλα πιο εδώ. Γιατί θα φέρει το άντρα σου και θα μου κάνει μήνυση. Το σαντουίτσι σου! Τι τσάντα να μπορεί το παιδί. Αυτό το φωνάζω, να βγάλει την τσάντα. Έλα, Ελένη μου, εδώ να φυσήξει τη μητούλα σου. Α, μην το φτιάξει. Πώ σου φαίνεται το Άμστερνταμ? Παιδιά, είναι πολύ ωραίο. Νομίζω ότι είναι από τα ταξίδια που νομίζω ότι έχω ευχαριστηθεί πολύ. Παρότι δεν έχουμε δει πολλά πράγματα ακόμα. Είναι καλά, είναι ότι είναι και η παρέα μας τώρα. Δεν το συζητώ. Καταρχήν, εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι οι οικογένειες θέλουν παρέα για να πάνε ένα ταξίδι. Νομίζω είναι πολύ καλύτερα η παρέα από το να πηγαίνεις μόνος σου. Μας δεν έχουμε ανάγκη κανένα. Άκου, η άλλη. Ξινή, ξινή. Εμείς περνάμε, να φτιαχτώ. Εσύ θα σας αφήνουμε και θα πηγαίνουμε την ακρίβεια. Περνάμε ωραία και μόνοι μας. Με εμάς περνάει καλύτερα, αλλά τέλος πάντων τώρα τι να πει. Με εμάς περνάει καλύτερα, λέω. Αυτή μας έκανε την πρόταση. Την πρόταση εγώ σας έπριζα. Αυτή είπε για Άμστερνταμ. Ότι περνάμε και μόνοι μας, ωραία. Συμφωνεί. Όχι. Συγγνώμη, αλλά αυτή δεν μας ξεσήκωσε. Εγώ είπα για να πάμε όλοι μαζί και αυτή είπε για Άμστερνταμ. Αυτή δεν άρχισε την ιστορία. Πάμε εξωτερικό και πάμε. Εγώ σας πρίζω να πάμε με οικογενειακό. Εσύ και. Πού μας πήγε. Και στην τέτοια να πάμε, στην Κολοπετινίτσα δεν σε νοιάζει. Ναι, δεν με νοιάζει. Παρέα μετράει. Εδώ είναι τα δεντράκια πάνω από τις κούνιες. Δεν θέλω να δείξω πιο κάτω γιατί έχει πάρα πολλά παιδάκια. Και τώρα εδώ βρήκαμε στις κούνιες έναν κύριο Έλληνα να μας βοηθήσει λίγο που μπορούμε να πάρουμε έτσι καραβάκια, γιατί ήρθαμε εντελώς απροετοίμαστοι σε αυτό το ταξίδι. Πραγματικά μέχρι και τελευταία στιγμή πιστεύαμε ότι δεν θα έρθουμε. Οπότε μας είπε που μπορούμε να βρούμε και φρέντο εσπρέσο. Α! Το έχουν Έλληνες αυτό το καφέ. Ωραία! Πολύ όμορφα. Κλείσαμε και τα εισιτηριάκια μας. Εντάξει, το βγάλω αυτό. Τώρα έχει πολύ καλή θερμοκρασία. Είναι τέλεια. Για να μπούμε στη βαρκούλα, να κάνουμε τη βαρκάδα. Και τώρα έτσι προχωράμε. Εδώ πέρα ψάχνουμε να βρούμε ένα ελληνικό μαγαζί που μας είπε αυτός ο κύριος που βρήκαμε και στις κούνιες. Και περπατάμε σε όλα αυτά έτσι, τα στενάκια σε αυτή την περιοχή που θα σας την κυκλώσω σε ένα χάρτη κάπου να το δείτε. Αλλά πραγματικά μοιάζουν τόσο πολύ όλα τα σημεία που νιώθεις ότι περνάς από το ίδιο σημείο ξανά και ξανά, ενώ δεν είναι το ίδιο σημείο. Σπίτια, ναι, καλέ. Και αυτό λέμε ότι μας κάνει εντύπωση που βλέπουμε μέσα στα σπίτια τους. Τα έχουν όλα ορθάνυχτα. Παντζούρια. Παντζούρια δεν έχει παντζούρια. Τζάμια, κουρτίνες. Όχι τζάμια, κουρτίνες. Δηλαδή βλέπεις μέσα. Είναι. Απίστευτο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Και εδώ είναι η πλατεία Νταμ. Εδώ, να σας δείξω λίγο και από εκεί. Τώρα πάμε προς το Madame Tussauds. Έκπληξη, έχω βρει TK Maxx και εννοείται έχω μπει έτσι να ρίξω μια ματιά σε τσάντες, σε σκουλαρίκια. Έχω βρει κάτι ωραία σκουλαρίκια που θα τα πάρω σίγουρα. Και τώρα ήρθα να ρίξω μια ματιά και στις τσαντούλες. Δεν είχα ιδέα ότι έχει TK Maxx. Κάτι την τόνα κάρον εδώ.
πολύ ωραίες. Και πορτοφολάκια, Νάρα, Φλόρεν. Τι εδώ, δεν το ξέρω. Και δείτε εδώ πόσο πορτοφόλια έχει. Σε ό,τι χρώμα θες, λευκό, ασημί, κίτρινο, πιο ροζ, μαύρο. Χαμός. Και τώρα ενδεικτικά μια τιμή 9 ευρώ ας πούμε αυτό εδώ. Τα ξεχνάω τα σκουλαρίκια, γιατί στο ταμείο γίνεται, να μην σας πω τι γίνεται στο ταμείο. Δεν φαντάζεστε τι γίνεται στο ταμείο και πάνω σκουλαρικάκια. Να τα Primark και τα TK Maxx είναι ακριβώς δίπλα. Δεν μπορείς να ψωνίσεις σε κανένα. Γίνεται χαμός, βλέπετε και τι κόσμος περνάει. Και στο Primark μπήκα και απλά γύρισα την πλάτη μου και βγήκα. Και όσο πηγαίνουμε στο εστιατόριο που έχουμε κλείσει, πετύχαμε αυτή την μπιραρία, λογικά είναι. Και κοιτάξτε εκεί πέρα, κάθονται έξω να φάνε και να πιούνε την μπύρα τους και τι ωραία που είναι έτσι με τα λουλουδάκια. Έχει όλο έτσι κάτι τέτοια μαγαζάκια εδώ πέρα. Και τα τραπέζια έχουν διάφορα σχέδια, τα βλέπετε. Τι ωραία που είναι. Να βλέπετε αυτό που σας έλεγα. Αυτό εδώ είναι σπίτι και βλέπεις κανονικά μέσα. Εδώ είναι η κρεβατοκάμαρα. Είναι η κουζίνα. Ήρθαμε για φαγητό επιτέλους, γιατί δεν παλεύω μάλλον. Ο Αλέξανδρος έχει πάρει κοτόπουλάκι ψητό με πατατούλες και λαχανικά. Όπου έδειχνα, να το. Και φαίνεται πέντα νόστιμο. Εμείς για αρχή πήραμε chicken wings που φαίνονται πέντα νόστιμα. Για δείξτε μας, κοιτάξτε τα κοκακόλα. Είναι τύπου πως έχουμε εμείς την Βίκος. Είναι δική τους. Για δοκίμασε να μας πεις λίγο. Είναι πριτς. Πως έχουμε εμείς την Βίκος, ρε παιδί μου. Έχουν αφήσει τα δικά τους εδώ. Πάτε ρε. Γιατί δεν μας έχει φέρει πιάτα, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, σαν την Πέψη είναι. Έχει βάλει από τους πιλόμπους. Όχι. Είναι πιο πιλικά. Και το τελευταίο πιάτο μας είναι ribeye. Θα δοκιμάσω και αν αξίζει. Θα σας γράψω από κάτω το μαγαζί για να ξέρετε. Δείτε εδώ τη ρέα που είναι, τώρα βγήκαμε από το φαγητό, από το μαγαζί και κοιτάξτε έχουν να πει τα φωτάκια εδώ και είναι πολύ ωραία. Και τώρα πηγαίνουμε προς τον έναν κεντρικό δρόμο, τέλος πάντων τον πιο κεντρικό δρόμο που μπορούμε να βρούμε εδώ για να πάρουμε Uber και να μας πάνε, γιατί έχουμε κλείσει να κάνουμε τη βόλτα με τη βαρκούλα, την κρουαζιέρα τέλος πάντων, και να πάμε γιατί είμαστε πολύ μακριά από εδώ και δεν γίνεται να περπατήσουμε, να φτάσουμε μέχρι εκεί. Τι ωραία, πολύ όμορφα. Δεν έχει κίνηση, δεν ακούσα αμάξια. Είναι πάρα πολύ ήσυχα και όμορφα. Ήρθε και το βανάκι μας, ωραιότατα. Θα μας ανοίξει να βάλουμε μέσα το καρότσι. Εντάξει, έχουμε πετύχει το πιο ωραίο βανάκι Uber. Έχει στην οροφή. Άι, τέτοια φωτάκια με αστεράκια. Wow, είναι τέλειο. Όχι. Πέτρο, εσύ σε πειράζει να βγεις στο vlog μου? Εντάξει. Εσύ θα βγεις στο vlog μου. Η Ελένη, εντάξει, δεν έχει πρόβλημα, το ξέρουμε. Καλά, σου έχω πλάνο τέλειο έτσι όπως είσαι εκεί τώρα. Αλήθεια, πρέπει να σου πω γιατί έχει... Κανάκι, πρέπει να κάνουμε τα μάξι μας έτσι. Μαμά και εμείς. Και εμείς. Τέλειο. Απλά αυτά είναι, βγάζεις το πανί και τα βάζεις. Έχουμε μπει σε μία βαρκούλα εδώ πέρα που είναι η πριβέ στην ουσία. Δηλαδή παίρνει μέχρι 10 άτομα, είμαστε 10, εμείς οι 10. Didn't think it'd go this fast. Bye to this house we thought would always last. This is where Dad's garden grows. Summer haze, my reading place, and Lena tiptoes.